Σαμάνες. Πόσο είναι πέρι. Τώρα η Σμήνη? Εμένα είναι 9,5. 9,5. Ναι. Εσύ πάλι έχεις αποκλείσει την πιθανότητα για δεύτερο παιδάκι. Κοίτα, προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Είναι λίγο σκληρό να πω ότι το έχω αποκλείσει. Ναι, μεν. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια λέω δεν ξέρω. Τα παιδιά είναι αποφάσεις παρές τώρα. Δηλαδή, και είναι καλά να γίνονται κάτω από ωριμότητα. Άσκαν κι άλλο ένα. Είμαι ήδη 9,5, ήδη 10 χρόνια σχεδόν μάνα. Σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι τα ίδια εάν αποκτήσω ένα δεύτερο παιδί τώρα. Δεν θα είναι τα ίδια όπως ήταν όταν ήμουν 28 χρονών. Αλλά επειδή πέρασα και πολλά, είναι αυτό που με κάνει λίγο να αποστασιοποιούμε λίγο από αυτή τη σκέψη. Θέλω πολύ ένα δεύτερο παιδί, αλλά ταυτόχρονα αυτό είναι, όλα αυτά που πέρασαν είναι που με κάνει να λέω όχι, εντάξει, καλά είμαι. Μαρία, τώρα ότι πέρασες επιλόχια όχι κατάθλιψη, δεν σημαίνει ότι θα την ξαναπεράσεις. Όχι, αλλά σημαίνει ότι μπορεί να την ξαναπεράσεις. Σου μένει έτσι... Κατάλοιπο, είναι κατάλοιπο. Ναι, σου μένει κατάλοιπο. Λογικό. Και αλλά... λίγο φόβος. Βεβαίως μπορεί να ξεπεράσεις τον κάθε φόβο σου άμα τύχει, αλλά αυτό είναι καθαρά δική σου προσωπική απόφαση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Τελική αν είναι ένα άρθρο καλός να έρθει, αλλά ναι. Που έχεις και ένα άνθρωπο να στηρίξεις. Εσύ δεν πέρασες καθόλου τέτοια φάση από την λόγια κατάθλιψη. Εγώ πέρασα μια πολύ ευτυχισμένη εγκυμοσύνη.